Είναι ο Φώτης ο Θεός, ο πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής και μια που ήταν για μένα μια πολύ καλή χρονιά το 2021. Να δούμε πώς θα πάει το 2022. Κύριε Θεό, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς, στους ακροατές σας, σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Με υγεία, τύχη και ό,τι επιθυμεί ο καθένας να του πάνε όλα καλά. Είναι λίγο πιο δυνατά γιατί έχουμε θέμα. Το 2021 λοιπόν θεωρούμε ότι ήταν μια καλή χρονιά. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λίγο στους ακροατές γιατί πήρε θετικό πρόσημο ο Ηρακλής αυτή τη σεζόν. Η χρονιά που έκλεισε δηλαδή το 2021 πραγματικά για το σύλλογό μας ήταν μια χρονιά η οποία θα μείνει στην ιστορία. Ήταν η χρονιά στην οποία στην ουσία δόθηκε η λύση στο μεγάλο πρόβλημα του Γυμναστικού Συλλόγου όσον αφορούσε με τα χρέη του και τα μεγάλα προβλήματα που είχε που ακούμπησαν στην ουσία να φτάσουν μέχρι τη διάλυση του σωματείου. Στις 5 Φεβρουαρίου λοιπόν του 2021 ψηφίστηκε τελικά η περιβόητη διάταξη που περιμέναμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με την απόλυτη συμμετοχή από όλα τα κόμματα και όλους τους βουλευτές. Να θυμίσουμε ότι ήταν μια διάταξη την οποία τη στήριξαν όλα τα κόμματα παμψηφί, πέρασε μέσα στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Και από εκείνη τη μέρα και μετά, πραγματικά υπάρχει μια άλλη νότα αισιοδοξίας στο Σύλλογο. Φύγαμε από το μεγάλο και δύσκολο πρόβλημα. Και σιγά σιγά είμαστε σε ένα στάδιο σήμερα που μιλάμε, ένα στάδιο κανονικής ανασυγκρότησης. Πλέον μιλάμε για ένα νέο γυμναστικό σύλλογο Ηρακλής, στον οποίο υπάρχει μέσα η χρήση των ακινήτων και στις μικρακές χορτατζίδες. Υπάρχει διαδικασία που έχει ολοκληρωθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με την δημιουργία νέων τμήματων, έχοντας περάσει όλους τους φακέλους από ό,τι χρειαζόταν όλα τα στάδια στις ειδικές αθλητικές αναγνωρίσεις. Μένει μόνο να γίνει η παρουσία μας, αν θέλετε, και ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό πλέον Μητρό του Υπουργείου Αθλητισμού. Όπως καταλαβαίνετε, οι διαδικασίες σιγά σιγά ολοκληρώνονται. Είναι κάποια πράγματα μόνο που απομένουν, είναι εσωτερικά του σωματείου κάποιες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα κοινόχρηστά μας δηλαδή, αφορούν μόνο το σωματείο και εμάς. Και έτσι για μας θεωρείται ότι είναι μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά. Είναι μια χρονιά στην οποία αυτοί όλοι που δουλέψαμε και δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να πετύχουμε αυτό το πράγμα, καταφέραμε και το πετύχαμε. Μαζί με τον Μάκη, ήταν ένας από τους σημαντικούς παράγοντες μαζί σε αυτή την προσπάθεια, όπως και πάρα πολλοί άνθρωποι που ήταν κοντά μας. Και έτσι, με λίγα λόγια και εντάχει, ο Ηρακλής πλέον περνάει σε μια νέα εποχή, απαλλαγμένος από τα χρέη, με μόνο αισιόδοξα μηνύματα και πραγματικά μόνο με ανθρώπους να έρθουν κοντά να δουλέψουν για να μπορέσουν να φτιάξουμε το σωματείο ξανά από την αρχή και με καλύτερες προϋποθέσεις για το μέλλον. Αυτή η όλη θετική εξέλιξη που υπάρχει έρχεται σε συνάρτηση με τα όσα συζητήθηκαν έστω σε πρώιμη φάση πριν από λίγες μέρες εκτός του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης μεταξύ του Υπουργού Αθλητισμού του κ. Ευγενάκη, του Δημάρχου και αντιπροσωπείας του Ηρακλή. Προφανώς από εκείνη τη μέρα και μετά σας έχω πει ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στο Σύλλογο. Προφανώς υπάρχει μια άλλη συνέχεια πλέον. Προφανώς προχωρούμε με νέα δεδομένα πάνω όσον αφορά τα κινητά μας και στις μικρακές χορτατζίδες. Ο Ηρακλής είναι ένα πλούσιο σωματείο, το έχουμε πει πολλές φορές. Το οποίο θεωρώ ότι στους επόμενους μήνες θα έχει και πολύ σημαντικά πράγματα να ανακοινωθούν και όχι μόνο να ανακοινωθούν και να υλοποιηθούν. Για να το πούμε λίγο πιο ξεκάθαρα, γιατί εντάξει, το έχουμε διανθίσει έτσι λίγο αυτή τη συνάντηση η οποία έγινε. Μιλάμε πλέον για τη δημιουργία γηπέδου, προσπάθεια δημιουργίας γηπέδου για τον Ηρακλή. Ναι, σε πρώτη φάση, αλλά μιλάμε και γενικά όμως, να ξέρετε, σε μια, ας πούμε, μια κουβέντα συνολική, θα έλεγα κάπως έτσι να τη χαρακτηρίσουμε, σχετικά με την αξιοποίηση και των δύο ακινήτων που έχει ο Ηρακλής στην κατοχή του, και στη Μίκρα και στους Χορτατζίδες. Καλά, λογικό. Προφανώς μιλάμε για αθλητικές εγκαταστάσεις, προφανώς φυσικά μιλάμε για γήπεδο ποδοσφαίρου που είναι κάτι που λείπει εδώ και 113 χρόνια από το σύλλογό μας. Ο Ηρακλής πρέπει να αποκτήσει μια ταυτότητα, ο Ηρακλής πρέπει να αποκτήσει ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Ανεξάρτητα το πώς θα είναι για κάποιους που ακούει συνέχεια το τελευταίο διάστημα, αν είναι μικρό, αν είναι μεγάλο ή οτιδήποτε τέτοιες λεπτομέρειες, αυτή τη στιγμή δεν είναι το σημαντικό αυτή τη στιγμή. Το σημαντικό είναι ότι ο Ηρακλής πρέπει να αποκτήσει μια έδρα. Το σημαντικό είναι ότι ο Ηρακλής πρέπει να αποκτήσει την ταυτότητά του και σιγά σιγά πίσω από αυτό το γεγονός, το ευχάριστο, αν με το καλό έρθει, θα πρέπει να αξιοποιηθεί και το υπόλοιπο κομμάτι της περιουσίας του Ηρακλή για να αποκτήσουν και όλα τα υπόλοιπα αθλήματα του Ηρακλή αυτό που λέμε τη δικιά του ταυτότητα. Να μπορέσει το σωματείο να αναπτυχθεί, να μπορέσει ο Ερασιτέχνης να έχει έσοδα, το κυριότερο, να μπορέσει όλος ο Ηρακλής να έχει έσοδα, να μην περιμένει κάθε φορά το πότε θα έρθει κάποιος για να μπορέσει, ας πούμε, να προχωρήσει για ένα πολύ μικρό διάστημα,
Αλλά το κυριότερο και το μεγαλύτερο μέλημα είναι να αξιοποιηθεί όπως πρέπει σωστά η περιουσία, να έχει ο Σύλλογος έσοδα για τα επόμενα χρόνια, να μπορεί να είναι αυτόνομος, να μπορεί να προχωρήσει όπως πρέπει. Νίκο, όποτε θέλεις παρεμβαίνεις. Βεβαίως, βεβαίως. Να πάω λίγο σε ένα άλλο θέμα για να σε βάλω και σε ένα συζήτηση, επειδή είναι και το θέμα του μπάσκετ. Δεν ξέρω αν ο κύριος Θεός έχει να μας πει κάποια πράγματα, αν υπάρχει κάποια ενημέρωση και κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες διεργασίες. Όντως, στο θέμα του μπάσκετ, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα. Ως ερασιτέχνης, ο ρόλος μας προφανώς και είναι να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να μπορεί να παρέμβει όπου θεωρεί και όπου μπορεί, πιστεύει ότι μπορεί και πρέπει να παρέμβει. Πιστεύω ότι το τελευταίο διάστημα με την, ας πούμε έτσι, με τη συμπεριφορά του μεγαλομετόχου και του κ. Δρακόπουλου, όντως υπάρχει ένα λίγο τεταμένο κλίμα στην ατμόσφαιρα. Δεν είναι όμως αυτή η διάθεσή μας. Δεν θέλουμε εμείς να έρθουμε σε κάποια ολική ρήξη με την ιδιοκτησία αυτή τη στιγμή του τμήματος. Προσπάθειά μας και στόχος μας είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις, να μπορέσουμε να βάλουμε και τον ίδιο τον μεγαλομέτωχο να καταλάβει τι πρέπει να κάνει, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει η ομάδα αυτή, για να αποφύγουμε πιθανόν δυσάρεστες περιπέτειες, έτσι όπως αχνοφαίνονται, θα έλεγα, στο τέλος της σεζόν. Γίνεται η προσπάθεια. Μάκη, να προλάβω. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Θεογωτώνα. Θα καταφέρουμε κάτι καλό. Τώρα σας πούμε, Νίκο. Ωραία. Κύριε Θεό, επειδή το αναφέρατε κι εσείς, ότι αχνοφαίνονται έτσι διάφορες δυσκολίες. Και το ρώτησε και ο Μάκης, να μην κρυβόμαστε. Υπάρχει ζήτημα σοβαρό, στο οποίο προφανώς και είναι θέμα ιδιοκτησίας. Έτσι, δεν τίθεται κάτι άλλο ζήτημα. Αλλά βγαίνει η χρονιά, να το πω έτσι πολύ απλά, για το τμήμα μπάσκετ. Έτσι, όπως είναι τα πράγματα τώρα. Από την ενημέρωση που έχουμε αυτή τη στιγμή εμείς, σαν ερασιτέχνες, με δεδομένο ότι το τμήμα μπάσκετ έχει να εισπράξει και κάποια χρήματα όσον αφορά από τις χορηγίες του στοίχημαν και της τηλεόρασης. Κάπου τους χάσαμε μάλλον. Κάπου τους χάσαμε. Κάπου εκεί. Αλλά καταλαβαίνετε, θα υπάρχει. Θα αποφύγουμε δηλαδή πολύ δυσάρεστες συνέπειες. Πιστεύω ότι θα βγει η χρονιά. Όσον αφορά τουλάχιστον στο οικονομικό κομμάτι, να μπορεί να έχει έστω όσο μπορεί μια ηρεμία η ομάδα. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, στο αγωνιστικό κομμάτι σχετικά με τις τιμωρίες, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν το ξέρει κανένας μέσα από τη στιγμή. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχετε να μας θέσει κάτι άλλο για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας. Έχετε και δουλειές, τέλος πάντων. Για το 2022, τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος, για να πούμε ότι έγινε ένα βήμα παραπάνω, γιατί. Αυτό που κάθε φορά εμείς θέλουμε από τον κόσμο του Ηρακλή δεν είναι τίποτα άλλο από το να είναι κοντά στο σύλλογο, να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Τις εξελίξεις, να στηρίζει όλα τα τμήματα του Ηρακλή, ανεξάρτητα ποιος είναι μπροστά ή δεν είναι. Και όσο ο κόσμος είναι κοντά στο σύλλογο, ο σύλλογος πάντα θα συνεχίσει να υπάρχει. Το χειρότερο πράγμα που θα μπορεί να γίνει σε ένα σωματείο είναι ο κόσμος να γυρίζει την πλάτη στο σύλλογο. Είναι κάτι που δεν το θέλουμε εμείς, δεν πρέπει να γίνει. Πάνω σε αυτό το πράγμα θεωρώ ότι δουλεύουμε καθημερινά. Ο σύλλογος, το ξέρετε πολύ καλά, είναι ανοιχτό σε όλο τον κόσμο. Τα γραφεία είναι ανοιχτά κάθε μέρα για όλο τον κόσμο του Ηρακλή. Ό,τι θέλει να ρωτήσει, να μάθει, να ενημερωθεί. Έρχονται, θεωρώ, καλές εξελίξεις. Έχουμε ανοίξει το δρόμο σε πάρα πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή, να μπορέσουν να προχωρήσουν και να λειτουργήσουν. Θέλω να πιστεύω ότι μόνο με στήριξη και με την ενότητα όπως πρέπει να έχουμε μέσα στην οικογένεια τη δικιά μας, τη Ηρακλή, θα καταφέρουμε να αλλάξουμε αυτό το κακό, ας πούμε, του παρελθόν των τελευταίων ετών και να φτιάξουμε κάτι καλύτερο για το μέλλον. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας συνέχεια.